Καλησπέρα φίλοι gamers, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα games εδώ στο MAD. Μπήκε Απρίλης και τελειώσαμε με τις μεγάλες κυκλοφορίες ουσιαστικά που είχαμε το Μάρτιο. Είχαμε πολύ μεγάλα παιχνίδια το Μάρτιο. Ο Απρίλης είναι λίγο πιο χαλαρός σαν μήνας. Μας δίνει λίγο την ευκαιρία έτσι να ασχοληθούμε με τα παιχνίδια του προηγούμενου μήνα, όπως για παράδειγμα το Bioshock Infinite, το οποίο κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα για PlayStation 3, Xbox 360 και υπολογιστές και είναι εξαιρετικός τίτλος. Και φυσικά ένα άλλο παιχνίδι με το οποίο ασχολούμαστε αυτές τις μέρες, εδώ και περίπου 2,5 εβδομάδες, είναι το God of War Ascension, αποκλειστικός τίτλος για το PlayStation 3, η νεότερη περιπέτεια του Kratos, όπου ουσιαστικά βλέπουμε τα πρώτα βήματα του φοβερού Σπαρτιάτη πολεμιστή στις μάχες του εναντίον των θεών του Ολύμπου. Εξαιρετικό παιχνίδι, φοβερά γραφικά, 8 με 10 ώρες περίπου η διάρκεια του single player campaign και για πρώτη φορά έχουμε multiplayer σε God of War. Επίσης για πρώτη φορά έχουμε και πλήρως ξερινισμένο περιβάλλον, τόσο οι φωνές είναι στα ελληνικά, ενώ υπάρχουν και υπότιτλοι για όσους θέλουν και ακόμα περισσότερη βοήθεια. Μπορούν να κρατήσουν κάποιοι τις αγγλικές φωνές και να έχουν ελληνικούς υπότιτλους ή να μην έχουν καθόλου υπότιτλους. Όπως θέλετε, μπορείτε να το ρυθμίσετε το God of War Ascension στο PlayStation 3 για να παίξετε τις φοβερές ιστορίες του Kratos. Αυτήν την εβδομάδα δεν έχουμε καμία φοβερή κυκλοφορία. Ουσιαστικά όμως έχουμε ένα ενδιαφέρον βιντεάκι να δείξουμε τώρα, έτσι, στην ενότητα που συνήθως δείχνουμε τις νέες κυκλοφορίες, καθώς η Blizzard για πρώτη φορά μας δείχνει gameplay βίντεο από το Diablo 3 για το PlayStation 3. Θα δούμε αυτό το περίπου 1-1,5 λεπτό από το gameplay του Diablo 3 στο PlayStation 3 και επιστρέφουμε αμέσως μετά με ειδήσεις, φοβερό gadget, reviews, πολύ ωραία reviews και όλα τα νέα γύρω από τον χώρο των video games. Η Square Enix επιβεβαίωσε τη διάθεση του Deus Ex Human Revolution και σε έκδοση για το Wii U. Ο τίτλος θα εκμεταλλεύεται τα χαρακτηριστικά του Wii U Gamepad, υποστηρίζοντας λειτουργίες σαφής, interactive map editing, augmented snipping, ρήψεις χειροβομβίδων και αρκετών ακόμη ενεργειών. Το Miiverse θα επιτρέπει πρόσβαση σε σχετικά commentary στων developers, αλλά και βοήθεια σε διάφορα σημεία του τίτλου. Στο πακέτο θα περιλαμβάνονται και τα add-ons Tongs Rescue Mission και Missing Link. Τέλος, η έκδοση του Wii U θα προσφέρει καλύτερα boss fights, καλύτερη ισορροπία στο gameplay, καθώς και βελτιώσεις σε τεχνητή νοημοσύνη και απεικόνηση. Crysis 3 λοιπόν, αυτό είναι το παιχνίδι που θα δούμε το review σε λιγάκι. Το τρίτο μέρος ουσιαστικά της τριλογίας Crysis. Η Crytek μας το έδωσε τον περασμένο μήνα, το Φλεβάρι κυκλοφόρησε ο τίτλος και είναι ουσιαστικά ένα παιχνίδι που είναι μια μίξη του πρώτου Crysis και του Crysis 2. Το Crysis το πρώτο όταν είχε κυκλοφορήσει πριν από αρκετά χρόνια είχε θέσει νέες βάσεις στον κόσμο των FPS. Το Crysis 2 ουσιαστικά έκανε αρκετά βήματα πίσω καθώς ο κόσμος ήταν λιγάκι πιο έτσι, συγκεκριμένος, πιο γραμμικός και με τα γραφικά του επίσης δεν ήταν τόσο καλά όσο θα περιμέναμε. Στο Crysis 3 η Crytek ξαναγύρισε ουσιαστικά στις ρίζες της, μας δίνει ένα παιχνίδι το οποίο ναι μεν είναι γραμμικό αλλά έχει πιο ανοιχτό κόσμο σε σχέση με το Crysis 2 και για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια βλέπουμε πάλι γραφικάρες τύπου Crysis 1. Ειδικά στην έκδοση των υπολογιστών το παιχνίδι είναι πανέμορφο, μπορεί να γονατίσει κάθε φοβερό και τρομερό υπολογιστή όσο ισχυρός και να είναι θα σας το γονατίσει άμα το βάλετε όλα τα εφέ στο μέγιστο. Από
εκεί πέρα όμως ο τίτλος δεν φέρνει κάτι καινούριο όσον αφορά στους μηχανισμούς του gameplay. Ναι, έχουμε ένα ωραίο τόξο το οποίο είναι εντυπωσιακό για να κάνετε stealth kills. Ναι, ουσιαστικά μπορείτε να το παίξετε όσο πιο stealth γίνεται για να το ευχαριστηθείτε περισσότερο. Από εκεί πέρα όμως δεν είναι κάποιο παιχνίδι το οποίο θα πεις ότι είναι φοβερό και τρομερό όσον αφορά τους μηχανισμούς του gameplay και κυρίως την ιστορία, η οποία είναι πολύ απλοϊκή και δεν έχει να προσφέρει κάτι. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα πολύ ωραίο FPS το οποίο αξίζει να ασχοληθείτε. Κυκλοφορεί για υπολογιστές PlayStation 3 και Xbox 360. Εμείς ετοιμάσαμε το review με τα πλάνα να είναι από την έκδοση για τους υπολογιστές, το οποίο μπορείτε να το δείτε αμέσως τώρα. Λίγοι είναι αυτοί που δεν γνωρίζουν τη σειρά Crysis, καθώς πρόκειται για ένα όνομα που έγραψε τη δική του ιστορία στο χώρο μέσα σε λίγα χρόνια. Βρισκόμαστε στο έτος 2047, 20 χρόνια μετά τα γεγονότα του Crysis 2. Στο διάστημα αυτό, η προσωπικότητα και οι μνήμες του Prophet που βρίσκονται αποθηκευμένες στην Nanosuit ενώνονται με το σώμα και τις μνήμες του Alcatraz. Ο χειρισμός του χαρακτήρα δεν διαφέρει σημαντικά από τον προηγούμενο τίτλο, με ορισμένες αλλαγές που επιτρέπουν ακόμα μεγαλύτερη ευκολία στην κίνηση, όπως η ενσωμάτωση του sprint στις βασικές κινήσεις που μπορούν να εκτελεστούν ανά πάσα στιγμή. Κατά τη διάρκεια της περιπέτειας μας δίνεται η δυνατότητα να αναβαθμίσουμε τα χαρακτηριστικά της στολής, διαλέγοντας μέσα από μια πλούσια γκάμα επιλογών. Κάτι που συμβαίνει και με τον οπλισμό που θα συναντήσουμε. Η δράση παραμένει απολαυστική, αφού όσοι αποφασίσουν την stealth προσέγγιση θα ζήσουν πολλές στιγμές που παίρνουν στο μυαλό σκηνές κινηματογραφικού τύπου. Το ίδιο ισχύει και για όσους προτιμούν την πιο ευθεία αντιπαράθεση, αφού τα όπλα έχουν το σωστό βάρος και αίσθηση. Το δυνατό χαρτί του Crysis 3 είναι ο τεχνικός του τομέας και εδώ η Crytek φροντίζει να επιβεβαιώσει τις προσδοκίες του κοινού και με το παραπάνω. Συνολικά, το Crysis 3 δεν είναι κακό, απλά θα μπορούσε να είναι κάτι πολύ περισσότερο. Η επιλογή της Crytek να συνδυάσει τον χαρακτήρα των δύο πρώτων τίτλων αποδεικνύεται κακή, αφού μπορεί με να δίνει μια σχετική ελευθερία κινήσεων, δεν προσφέρει όμως κάτι καινοτόμο, απογοητεύοντας όποιον ψάχνει το κάτι παραπάνω στο gameplay. Κάποια προβλήματα θα μπορούσαν εύκολα να παραβλεφθούν αν η ομάδα ανάπτυξης ακολουθούσε έναν διαφορετικό τρόπο προσέγγισης, δίνοντας εν τέλει και στον ίδιο τον τίτλο ένα ξεχωριστό χαρακτήρα. Δυστυχώς όμως η εντύπωση που αφήνει είναι αυτή ενός playable benchmark, το οποίο μπορεί να αποδειχτεί διασκεδαστικό για όποιον δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις ή θέλει να ασχοληθεί με κάτι που έχει παρουσιαστεί ξανά στο παρελθόν. Είναι πολλά πράγματα. Μετά από αρκετά χρόνια απουσίας, η σειρά Sly Cooper επιστρέφει με το Thieves in Time, τον τέταρτο τίτλο της σειράς. Η υπόθεση θέλει τις σελίδες του Thievius Raccoonus, της οικογενειακής δηλαδή εγκυκλίου του Sly που περιέχει όλα τα μυστικά, καθώς και τη βιογραφία των προγόνων του, να αρχίζουν να ξεθοριάζουν και να χάνουν το περιεχόμενό τους, την ίδια ώρα που η σύντροφος του Bentley, Penelope, εξαφανίζεται μυστηριωδώς. Οι παίκτες θα δουν τους Sly, Bentley και Murray να ταξιδεύουν στον χρόνο μιλώντας ελληνικά. Το παιχνίδι αξιοποιεί τις δυνατότητες μεταξύ του PS3 και του PSV, όπως την τεχνολογία αποθήκευσης στο cloud, επιτρέποντας τους παίκτες να μεταβαίνουν ομαλά από το παιχνίδι στο σπίτι με το PS3 στο παιχνίδι εν κινήσει με το PSV, ακριβώς από το σημείο που είχαν αποθηκεύσει το παιχνίδι τελευταία φορά. Η Naughty Dog δήλωσε πως η διάρκεια του The Last of Us θα κυμαίνεται ανάμεσα στις 12 με 16 ώρες δράσης, ανάλογα με το πώς κινείται ο παίκτης στα επίπεδα. Μιλώντας στο Evolve End, ο Art Mayer σημειώνει πως όσοι αναζητήσουν και την παραμικρή λεπτομέρεια στην ιστορία και κάθε πίστα, θα μπορέσουν να διασκεδάσουν για ακόμη περισσότερες ώρες. Στόχος μας ήταν εξ αρχής να πιάσουμε τις 12 ώρες, ωστόσο όλα εξαρτώνται από το στυλ και τις ικανότητες κάθε παίκτη. Ο τίτλος θα κυκλοφορήσει στις 14 Ιουνίου για το PlayStation 3. Attacking groups are pretty fast.
Η βιομηχανία των games έχει πολλά διαφορετικά επίπεδα. Συνήθως οι περισσότεροι έτσι, από εμάς γνωρίζουμε τους AAA τίτλους, τους τίτλους που φτιάχνουν μεγάλες εταιρείες όπως είναι η Electronic Arts, η Activision, έχουν πολύ μεγάλα budget και τα σχετικά. Όμως τα τελευταία χρόνια έχει γνωρίσει πολύ μεγάλη άνθηση η βιομηχανία των indie games, δηλαδή από μικρές εταιρείες, ανεξάρτητους παραγωγούς που έχουν χαμηλό budget αλλά συνήθως φτιάχνουν φοβερά παιχνίδια. Ένα από αυτά είναι το Mark of the Ninja, το οποίο κυκλοφόρησε πριν από αρκετούς μήνες στο Xbox 360 και λίγο αργότερα σε έκδοση για υπολογιστές. Κοστίζει λίγα χρήματα. Άμα το βρείτε και στο Steam έτσι, σε καμία προσφορά, μπορεί να το πάρετε και κάτω από 10 ευρώ. Και έρχεται από μια εταιρεία που μας είχε δώσει τα Sunk 1 και Sunk 2, δύο έτσι side-scrolling action παιχνιδάκια, τα οποία μας αρέσανε πάρα πολύ. Το Mark of the Ninja τώρα ουσιαστικά είναι ένα stealth παιχνίδι 2D, δύο διαστάσεων, έτσι platform stealth παιχνίδι, στο οποίο ο πρωταγωνιστής είναι ένας ninja, ο οποίος προσπαθεί να σώσει τη φυλή του από την καταστροφή και για να το κάνει αυτό μεταφέρεται από επίπεδο σε επίπεδο χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές ninja. Το παιχνίδι έχει καρτουνίστικα γραφικά, έτσι, το οποίο είναι ωραίο, δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο όσον αφορά τα γραφικά, δηλαδή είναι φοβερά 3D, είναι καρτουνίστικα handmade, αντίστοιχα και οι πίστες είναι έτσι φτιαγμένες, έχει φοβερή μουσική έτσι, για να δημιουργεί το κατάλληλο υπόβαθρο ώστε να κινείστε στις σκιές και να πηγαίνετε πίσω από τους αντιπάλους σας χωρίς να σας πάρουν χαμπάρι, να τους σφάζετε, να κερδίζετε πόντους και να συνεχίζετε το παιχνίδι. Είναι ένα πολύ ωραίο παιχνιδάκι. Αν θέλετε μια διαφορετική εμπειρία gaming, έχετε βαρεθεί να πυροβολάτε ακατάπαυστα και θέλετε να παίξετε ένα παιχνίδι που μας θυμίζει λίγο παλαιότερες εποχές, καθώς μιλάμε για ένα 2D side-scrolling τίτλο, το Mark of the Ninja είναι αυτό ακριβώς που θέλετε. Κοστίζει και λίγα χρήματα, οπότε αξίζει κανείς να επενδύσει πάνω του. Πάμε να δούμε το review που ετοιμάσαμε για το Mark of the Ninja που κυκλοφορεί για υπολογιστές και Xbox 360. Η Clay Entertainment μετά τους δύο τίτλους Sunk επιστρέφει με το Mark of the Ninja και καταφέρνει για μία ακόμα φορά να κλέψει τις εντυπώσεις. Ο ήρωάς μας ανήκει σε μία φυλή από νίντζας. Μάλιστα περιλαμβάνεται στους εκλεκτούς της φυλής που μαρκάρονται με τατού από το μελάνι ενός ιδιαίτερα σπάνιου φυτού της ερήμου, το οποίο τους προσφέρει αυξημένες φυσικές ικανότητες. Το αντίτιμο που καλούνται να πληρώσουν οι σημαδεμένοι είναι ότι σιγά σιγά οδηγούνται στην παράνοια. Η φυλή μας λοιπόν δέχεται επίθεση και κάπου εκεί ξεκινά η δράση. Σε μια εποχή που το action στοιχείο κάνει αισθητή την παρουσία του σε όλο και περισσότερα είδη, το Mark of the Ninja ακολουθεί αντίθετη πορεία, αφού το gameplay ξεχωρίζει για τη stealth προσέγγιση που απαιτείται από το παίχτη. Το γεγονός ότι ελάχιστα χτυπήματα από τον εχθρό είναι ικανά να μας θέσουν εκτός μάχης κάνει την όποια προσπάθεια για μια πιο action προσέγγιση από τη μεριά του παίχτη σχεδόν απαγορευτική. Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην εμπειρία του τίτλου παίζουν ο φωτισμός, η ήχη αλλά και το περιβάλλον στο σύνολό του. Με όλα αυτά θα κληθούμε να αλληλεπιδράσουμε και να τα εκμεταλλευτούμε προς όφελός μας, κινούμενοι ως επιτοπλίστων στις σκιές. Ο χειρισμός δεν απογοητεύει, ενώ και η τεχνητή νοημοσύνη είναι ακριβώς αυτή που θα περίμενε κανείς. Το Mark of the Ninja είναι μια καθαρή stealth εμπειρία, χωρίς στοιχεία που να αποσκοπούν στον εύκολο εντυπωσιασμό. Look at the tracking device. Στα χέρια μου κρατάω ολοκένουργιο smartphone από την LG, Optimus G είναι η ονομασία του. Είναι ένα smartphone που είχε κυκλοφορήσει εδώ και αρκετούς μήνες στο εξωτερικό, αλλά μόλις πρόσφατα ήρθε στην Ελλάδα. Αυτή η περίεργη ήχη που ακούτε είναι από το λειτουργικό το Android και το skin που έχει εφαρμόσει η LG πάνω στο συγκεκριμένο τηλέφωνο. Τώρα το συγκεκριμένο τηλέφωνο, στα γρήγορα, είναι high-end smartphone, κοστίζει 600 ευρώ, έχει μια κάμερα στο πίσω μέρος η οποία είναι 13 MP, εδώ πέρα τραβάει βίντεο Full HD, έχει και μια ακόμα μπροστινή κάμερα η οποία τραβάει βίντεο HD εδώ στο πάνω μέρος της συσκευής, οθόνη 4,7 inches HD IPS με φοβερά χρώματα όπως μπορείτε να δείτε, φοβερές γωνίες θέασης από όλες τις πλευρές, όπως και να το γυρίσεις, βλέπεις μια χαρά. Έχει πολύ ωραία χρωματάκια, υψηλή φωτεινότητα. Είναι IPS το πάνελ τεχνολογίας LG, το οποίο σημαίνει πολύ καλή ποιότητα συνολικά στα χρώματα. Αυτό που έχει επίσης το συγκεκριμένο τηλέφωνο είναι μια δυνατότητα μέσα στο μενού,
η οποία την έχει κλέψει προφανώς από την Samsung, όπου η μπροστινή κάμερα χρησιμοποιείται ώστε να βλέπει τα μάτια, δηλαδή με κοιτάζει εδώ πέρα η κάμερα, έτσι, και όσο κοιτάζω εγώ την οθόνη, δεν σβήνει η οθόνη με τίποτα, ώστε να μην σβήνει κατά λάθος, άμα βλέπουμε μια σελίδα στο ίντερνετ εκεί πέρα, ξέρω εγώ και τα σχετικά. Επίσης, το τηλέφωνο είναι 4G, έχουμε και το σηματάκι πάνω, πιάνουμε οριακά 4G εδώ πέρα, όπως μπορείτε να δείτε αν έρθει εδώ πέρα λίγο ο Άλεξ πιο κοντά, δεν ξέρω αν κάνει, αν εστιάζει ο φακός. Εδώ πέρα λοιπόν έχει το σηματάκι το 4G, έχω σημάκι Cosmote μέσα, έχει λήψη 4G με τις ταχύτητες που πιάνει εδώ πέρα, να δείτε λιγάκι από μετρήσεις που έχω κάνει με το speed test, 22,5 Mbit το download, 11 Mbit το upload. Μέσα στο αυτοκίνητο ενκινήσει οι συγκεκριμένες ταχύτητες. Αυτά είναι τα πλεονεκτήματα του 4G. Έχει πολύ υψηλές ταχύτητες. Τώρα η σχεδία στη συγκεκριμένη συσκευή είναι λιγάκι έτσι, πώς να το πω, παραδοσιακή. Δεν κάνει κάτι το ιδιαίτερο. Χρησιμοποιεί πλαστικά μέρη και γυαλί, όπου στο πίσω μέρος εδώ πέρα υπάρχει κάτω από το γυαλί αυτή η επιφάνεια, η οποία αντανακλά περίεργα το φως και κάνει κάτι περίεργα κολπάκια. Δεν είναι αφαιρούμενη η πλάτη. Η μπαταρία που είναι 200 mAh είναι ενσωματωμένη και δεν έχει πρόσβαση σε αυτήν. Όπως επίσης δεν υπάρχει δυνατότητα να βάλεις κάποια κάρτα microSD για να αυξήσεις τα 16 GB αποθηκευτικού χώρου. Από πλευράς επεξεργαστή έχει Snapdragon S4 Pro στο 1,5 GB, 2 GB μνήμη και σύστημα γραφικών Adreno 320. Ουσιαστικά μιλάμε για μια συσκευή η οποία βασίστηκε στο Nexus 4, δηλαδή το Nexus 4 χρησιμοποιεί υποσυστήματα από το Optimus G και είναι πάνω κάτω ίδια τα υποσυστήματα που συναντάμε στο εσωτερικό. Η συσκευή κοστίζει 600 ευρώ, το μοναδικό θέμα που έχουμε είναι το γεγονός ότι δεν έχει οθόνη έτσι Full HD όπως οι υπόλοιπες καινούριες συσκευές. Η οθόνη λειτουργεί σε ανάλυση 1280x768 pixel. Τουλάχιστον η LG έχει ενσωματώσει τα πλήκτρα ελέγχου του Android στο κάτω μέρος. Δεν πιάνουν μέρος καθόλου από την οθόνη, οπότε έχετε δυνατότητα να το χρησιμοποιήσετε, να χρησιμοποιείτε όλο το εμβαδό της οθόνης. Εδώ πέρα αυτό το κουμπάκι αλλάζει το. Μπορεί να αλλάξουμε το θέμα. Έχει 4 ενσωματωμένα θέματα. Έτσι μπορεί να βάλω το μπίζα, ας πούμε, και αλλάζουν όλα τα εικονίδια, το background, οι ήχοι, αλλάζουν τα πάντα. Και μάλιστα εγώ έχω τη δυνατότητα, άμα θέλω, να αλλάξω το κάθε εικονίδιο ξεχωριστά και να κάνω διάφορες τέτοιες παραμετροποιήσεις. Έχει ενσωματώσει και ένα ωραίο software στο εσωτερικό για να μπορείς να κάνεις εξοικονόμηση της ενέργειας. Και γενικότερα η συσκευή είναι πολύ καλή. Απλά νομίζω ότι ήρθε λίγο αργά στην Ελλάδα, καθώς αυτή την περίοδο έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν καινούριες συσκευές με αντίστοιχη οθόνη σε μέγεθος αλλά μεγαλύτερη ανάλυση. Παρ' όλα αυτά είναι μια πολύ όμορφη συσκευή και σίγουρα η καλύτερη συσκευή που έχει κυκλοφορήσει LG εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Come in. Υπεύθυνος της Quantic Dream αποκάλυψε πως το στούντιο εργάζεται ήδη πάνω στον πρώτο τίτλο του για το PlayStation 4, παρόλο που το Beyond Two Souls του PS3 δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Σχετικά με το Next Gen Game, δήλωσε πως θα είναι ένας τίτλος που θα εστιάζει στο χαρακτήρα, ακολουθώντας το κλασικό μοτίβο του στούντιο, ενώ σημείωσε πως θα χαρακτηρίζεται και από αρκετούς νεοτερισμούς. Ακόμη, τόνισε πως η ευκολία ανάπτυξη στο νέο σύστημα δεν μπορεί καν να μπει σε διαδικασία σύγκρισης με τη διαδικασία για το τωρινό, δηλώνοντας ταυτόχρονα ενθουσιασμένο από αυτό που έχει η ομάδα στα χέρια της. No. Τα παιχνίδια που βασίζονται στη Φόρμουλα 1, δηλαδή αγώνες racing με αυτοκίνητα Φόρμουλα 1, εδώ και πάρα πολλά χρόνια κεντρίζουν το ενδιαφέρον των παιχτών. Η ιστορία των Φόρμουλα 1 Games πηγαίνει πάρα πολλά χρόνια πίσω από τις πρώτες εποχές που είχαμε παιχνίδια, δηλαδή δεκαετία του 80. Πλέον, καθώς φέτος ξαναξεκίνησε το νέο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1, όπου και φέτος φαίνεται θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συγκεκριμένη χρονιά, αποφασίσαμε σήμερα να επαναφέρουμε μετά από αρκετό καιρό την ενότητα Top 5 και να δούμε τα 5 καλύτερα παιχνίδια φόρμουλα που έχουμε παίξει τα τελευταία 25-30 χρόνια. Έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια φοβερούς τίτλους, ειδικά παλιότερα θυμάμαι ένα παιχνίδι που είναι μέσα στο Top 5, αλλά δεν από άλλα, της Microprose, το οποίο μόνο και μόνο για να ξεκινήσεις τη Φόρμουλα 1 έπρεπε να είσαι χταπόδι για να χρησιμοποιήσεις όλα τα πλήκτρα στο πληκτρολόγιο, ήταν για τους υπολογιστές εκείνη την εποχή. Και γενικότερα όλα αυτά τα παιχνίδια τείνουν να προσομοιώσουν όσο περισσότερο μπορούν τις δύσκολες οδηγικές συνθήκες σε έναν αγώνα Φόρμουλα 1. Μέχρι το πιο πρόσφατο παιχνίδι των Codemasters και από την εποχή του της δεκαετίας του 80, εμείς διαλέξαμε 5 παιχνίδια, τα οποία μπορείτε να δείτε αμέσως τώρα από το 5 μέχρι το 1. Το
1998 έκανε την εμφάνισή του το F1 World Grand Prix για τον Nintendo 64 και αργότερα για άλλα συστήματα και είναι βασισμένο στη σεζόν 1997 του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Φόρμουλα 1, διαθέτοντας όλες τις πίστες και όλους τους οδηγούς εκείνης της χρονικής περιόδου. Το παιχνίδι είναι διασκεδαστικό και κέρδισε τους κριτικούς, δίνοντάς του αρκετά υψηλές βαθμολογίες την εποχή εκείνη. Το Formula One Championship Edition αναπτύχθηκε και κυκλοφόρησε από τη Sony το 2007, ήταν ο πρώτος Formula 1 τίτλος για το PS3 και δημιουργήθηκε με γνώμονα το Formula 1 2006 που είχε κυκλοφορήσει για το PlayStation 2. Μια σειρά από καινούργιες εφαρμογές όπως υποστήριξη του χειριστηρίου Six Axis, οι ανακλάσεις, καθώς και οι ρεαλιστικές καιρικές συνθήκες καθιστούν το συγκεκριμένο παιχνίδι ιδιαίτερα αγαπημένο στο σύνολο των παικτών. Το Formula One 2004 κυκλοφόρησε για το PlayStation 2 τον Ιούλιο του 2004. Έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στις επόμενες παραγωγές Formula 1, καθώς οι επόμενοι τίτλοι της σειράς ήταν φανερά βελτιωμένοι όσον αφορά στον τομέα της προσομοίωσης. Αξίζει να αναφερθεί πως ένα από τα στοιχεία που κατέστησαν τον τίτλο ιδιαίτερα δημοφιλή στο σύνολο των χρηστών ήταν η ενσωμάτωση διαδικτυακών χαρακτηριστικών και λειτουργιών. Το 1992 έκανε την εμφάνισή του το Formula 1 Grand Prix, το οποίο ήταν το πρώτο παιχνίδι που πήρε άδεια από τον επίσημο φορέα της Formula 1. Προσέφερε στον παίκτη τη δυνατότητα να επεξεργαστεί κάθε ομάδα και οδηγό ξεχωριστά και να στήσει το μονοθέσιό του όπως εκείνος επιθυμούσε. Η επιτυχία του Grand Prix ήταν τόσο μεγάλη, ώστε να καταταγεί στην 27η θέση των καλύτερων τίτλων όλων των εποχών από το Amiga Power. Λόγω της επιτυχίας του δημιουργήθηκαν οι συνέχειες της σειράς αποκλειστικά για το PC. Το F1 2012 της Codemasters είναι μία από τις καλύτερες και πιο ρεαλιστικές Formula 1 παραγωγές που έχουν κυκλοφορήσει ποτέ σε σύστημα ψυχαγωγίας. Τα εξαιρετικά γραφικά, ο τρόπος που απεικονίζονται οι καιρικές συνθήκες, η τεχνητή νοημοσύνη των αντιπάλων, το Young Driver Test που εισάγει τους νέους παίκτες στα διάφορα χαρακτηριστικά της F1, καθώς και η υποστήριξη Multiplayer Mode, το καθιστούν ως το καλύτερο game της κατηγορίας μέχρι σήμερα. Τουλάχιστον μέχρι να κυκλοφορήσει η συνέχειά του. Ένα από τα πλέον αναμενόμενα παιχνίδια για το 3DS είναι το Luigi's Mansion 2. Σε αυτό, ο Luigi κινείται ανάμεσα σε πολλές επαύλεις για να συλλάβει φαντάσματα και να λύσει γρίφους. Η υπόθεση του παιχνιδιού θέλει τον καθηγητή Gant να στέλνει τον Luigi μέσω τηλεμεταφοράς σε 5 διαφορετικές επαύλεις, οι οποίες έχουν καταληφθεί από φαντάσματα. Ο Luigi πρέπει να τις καθαρίσει χρησιμοποιώντας την ειδική ηλεκτρική του σκούπα, τη φοβερή και τρομερή Poltergeist 5000, που δεν ρουφάει μόνο σκόνη, αλλά επιπλέον φαντάσματα και κρυμμένους θησαυρούς. Το παιχνίδι είναι συνέχεια του τίτλου για το Nintendo GameCube, ενώ για πρώτη φορά στη σειρά το παιχνίδι θα διαθέτει τοπικό και online multiplayer mode για έως 4 παίκτες. React to its movement in a more natural way. You'll also notice that the ball reacts more realistically to external. Ο υπεύθυνος της Sports Interactive που αναπτύσσει τα Football Manager δήλωσε μέσω της επίσημης σελίδας στο Facebook πως λόγω της καλής πορείας της σειράς σε Ελλάδα και Βραζιλία εξετάζεται το ενδεχόμενο εισαγωγής των ανάλογων γλωσσών σε μελλοντικές εκδόσεις του παιχνιδιού. Χωρίς να δώσει κάποια πιο συγκεκριμένη πληροφορία, η υπόσχεση αυτή είναι σημαντική για πάρα πολλούς λόγους και όπως μάθαμε θα υλοποιηθεί στη φετινή έκδοση του τίτλου. Ελληνικά στο FM 2014 λοιπόν και τα μυαλά στα κάγκελα. Tall, cumbersome centre halves will visibly tower over small, pacey strikers. Z.
Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και του σημερινού Games. Το πρώτο Games για το μήνα Απρίλιο. Το πρώτο Games που εγκαινιάζει ουσιαστικά και τη νέα έτσι, καλοκαιρινή σεζόν. Άλλαξε η ώρα, μεγάλωσε η μέρα και η διάθεση όλων μας σίγουρα είναι πολύ πολύ καλύτερη. Ο Απρίλιος γενικά τώρα είπαμε ότι δεν έχει πολλές μεγάλες κυκλοφορίες. Ο Μάρτιος ήταν τίγκα στις παιχνιδάρες και εμείς παίζουμε God of War Ascension ακόμα. Εγώ προσωπικά έχω τελειώσει το single player, το οποίο μου πήρε περίπου 8-8,5 ώρες. Σε άλλους μπορεί να πάρει 10. Όσοι θέλουν μπορούν να το ξαναπαίξουν σε ακόμα μεγαλύτερο επίπεδο δυσκολίας και θα τους πάρει ακόμα περισσότερες ώρες. Αλλά αυτό που εγώ με το οποίο ασχολούμαι στο God of War Ascension είναι το multiplayer κομμάτι, το οποίο για πρώτη φορά βλέπουμε σε παιχνίδι της σειράς. Έτσι, έχουμε multiplayer όπου μπορούν να παίξουν από 2 μέχρι 8 παίχτες online, αντίπαλοι με φίλους και γνωστούς και αγνώστους, και να γίνει πραγματικά χαμός στις πίστες, στις αρένες όπου γίνονται οι μάχες με τους διάφορους ήρωες του God of War Ascension. Επίσης, πρέπει να θυμίσουμε ότι είναι το πρώτο παιχνίδι της σειράς και από τα λίγα που κυκλοφορούν με πλήρως ελληνικό περιβάλλον, δηλαδή τα μενού είναι στα ελληνικά, οι φωνές είναι στα ελληνικά, υπάρχουν και ελληνικοί υπότιτλοι και μπορείτε να φτιάξετε ό,τι συνδυασμό θέλετε ελληνικά-αγγλικά, είτε φωνές, είτε υπότιτλους, είτε μενού, όπως σας βολεύει για να παίξετε το παιχνίδι. Κλείνοντας τώρα τη σημερινή εκπομπή, θα δείξουμε ένα βιντεάκι, το πρώτο gameplay trailer που κυκλοφόρησε η Ubisoft για το Assassin's Creed 4, ο επόμενος τίτλος της σειράς Assassin's Creed, ο οποίος θα κυκλοφορήσει τέλος Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη για PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 και σύμφωνα με τη Ubisoft και για άλλες κονσόλες επόμενης γενιάς, αν και για Wii U και υπολογιστές. Η Ubisoft τις προηγούμενες μέρες έδωσε το πρώτο gameplay βίντεο, οπότε θα δούμε αυτά 2 περίπου λεπτά του πρωταγωνιστή του Assassin's Creed 4, ο οποίος είναι ασασίνος στην Καραϊβική, πειρατής, μάχες με πλοία, φοβερά πράγματα, εξερευνήσεις, ζούγκλες, θησαυροί, όλα τα σχετικά. Φοβερό τρέιλερ, οπότε θα σας αφήσω με αυτό, θα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα την ίδια ώρα. Μέχρι τότε, happy gaming. Γεια σας! 1715, and outlaws rule the Caribbean seas. Here, you're at the helm of an adventure unlike any other. Charting your own course through a treacherous world where events are unpredictable and outcomes uncertain. Set sail for exotic ports from Havana to Kingston and explore uncharted islands, each harboring their own mysteries. This is Edward Kenway, feared by the authorities and pirates alike. Kenway's hunger for infamy and riches inspires a fierce loyalty amongst his crew. A pirate trained by assassins. He must chart his own course between chaos and freedom. The next chapter in the Assassin's Creed experience challenges you to learn, adapt, prevail, and eventually to stand amongst the legends of this unique time in history. This is a test not simply of brawn, but of ingenuity, matching your skills against seasoned adversaries on land and sea. For a brief, shining moment in history, a select breed truly lived free. Join them under the black flag of Assassin's Creed 4.